Προβάδισμα στον Νικόλα Παπαδόπουλο για την Προεδρία του Δίκο Δημοσκόπηση που ετοίμασε η Pools Market Research για λογαριασμό τη ομάδα υποστήριξή του. Στο ερώτημα ποιο είναι ο καταλληλότερο για πρόεδρο του Δίκου, ο Νικόλα Παπαδόπουλο συγκεντρώνει ποσοστό 68% έναντι 18% του ανθυποψηφίου του Μάριου Καρογιάν. Συγκεκριμένα το 60% των μελών του Δίκου θεωρούν τον Νικόλα Παπαδόπουλο ω τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβει τα ενία του κόμματο σε σύγκριση με 25% των ερωτηθέντων που κρίνουν ότι ο καταλληλότερο είναι ο Μάριο Καρογιάν. Τον Νικόλα Παπαδόπουλο προκρίνει και το 77% των μη έναντι 11% του Μάριου Καρογιάν. Στην παράσταση νίκη στο 43% έδωσε θετική ψήφο στον Νικόλα Παπαδόπουλο και το 30% των ερωτηθέντων στον Μάριο Καρογιάν. 44% των ερωτηθέντων μελών του Δίκου δίδουν τη νίκη στον Νικόλα Παπαδόπουλο και 32% στον Μάριο Καρογιάν. Σημαντικά είναι και τα ευρήματα τη δημοσκόπηση όταν οι δικοικοί κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιον σκέφτονται να ψηφίσουν στο εκλογικό συνέδριο τη 1η Δεκεμβρίου. 55% των δικοικών δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο και 23% τον Μάριο Καρογιάν. 18% δήλωσε ότι δεν αποφάσισε ή δεν απάντησε και 4% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κανέναν εκ των δύο. Το μέγεθο του δείγματο, που λήφθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τι 8 μέχρι τι 12 Οκτωβρίου, ήταν 1.027 επιτυχημένε συνεντεύξει ανά το Παγκύπριο. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία στρωματοποιημένη. Οι ερωτώμενοι ήταν άνω των 18 ετών, οι οποίοι είτε ψήφισαν δίκο στι βουλευτικέ του 2011, είτε δήλωσαν πρόθεση να ψηφίσουν δίκο αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικέ εκλογέ.